Γιώργος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Διονύσης Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Και ο Μιχάλης ο Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Συνεχίστε εσείς να κάνετε περιοδίες κανονικά, ε. Ναι. Τώρα θα φύγω από εδώ, θα πάω περιοδία. Θα πάω περιοδία, χολαργό παπάγο. Καλά η πολιτική αρχηγή, ρε παιδί μου, τρέχουν τους παλαμούς πάνω κάτω. Εντάξει, για τους υπόλοιπους λέω. Ναι. Πάτε. Δεν σταματήσαμε ούτε μία μέρα. Τώρα μετά, ηλία. Μετά από εδώ πάω Ήλιον και μετά Περιστέρι. Αυτό σου λέω. Μέχρι τελευταία στιγμή. Μαζικό man to man. Για τα προγράμματα σας λένε, κύριε Κουμουτσάκο, ο κόσμος. Σας ρωτάει, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, αυτά που συζητάμε εδώ. Αυτά που συζητάμε κάτω, εδώ. Ας πούμε. Εδώ έχει τεθεί ένα θέμα. Σου λέει ο άλλος, εδώ λέει αντιπολίτευση. Απόλυτη, δεν θα γίνουν νέες προβλήσεις. Με απόλυτη ειλικρίνεια, συμπέρασμα από όλες τις γειτονιές της Βόρειας Αθήνας. Και η Βόρεια Αθήνα δεν είναι μόνο Κηφισιά. Ναι, εντάξει. Εγώ ξεκίνησα την πρώτη μου περιοδία, ήταν στην Νέα Ιωνία. 30 ναι. μαγαζιά. Στην αρχή αυτής της εκλογικής περίοδου, όχι τώρα που είναι η κόπωση μεγαλύτερη. Έμπαινα μέσα, τώρα έπρεπε να σεβαστείς τους πελάτες τους, δεν μπορείς να μιλάς πολλή ώρα. Καλημέρα σας, έχουμε εκλογές 25. Εμείς υποστηρίζουμε το κόμμα μας, θέλουμε να τελειώσουμε, παιδιά, να ψηφίσουμε 25, να έχουμε 26 κυβέρνησης. Δεν υπήρχε άλλη συζήτηση. Και το λέω ειλικρινά, δεν ξέρω τώρα οι συνάδελφοι των άλλων κομμάτων μπορεί να αντιδράσουν σε αυτό, αλλά αυτό έζησα. Και αυτό ζω. Να πάμε να ψηφίσουμε, να προχωρήσουμε. Άρα λέτε ότι το διακύβευμα είναι κυβερνησιμότητα, ουσιαστικά. Νομίζω ότι τα βασικά επιχειρήματα έχουν. Υποθεί, έχουν αφομοιωθεί από τους πολίτες και τώρα είναι σε μία, πλέον σε ένα στάδιο να θέλουν να επιστρέψει η καθημερινότητά τους κανονικά. Υπάρχει και μία, αν θέλετε, σχεδόν βεβαιότητα ότι θα είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν βλέπω και δεν έχω συναντήσει ανθρώπους που τους ενοχλεί αυτή, ακόμα και αν δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Έχει γίνει πια μια παραδοχή ότι η χώρα. Το παντοδυναμία έχει. Περνάει. Ακούγεται στον κόσμο. Περνάει. Εντάξει. Ο άλλος δεν ξέρει τώρα τι είναι αυτό. Παντοδυναμία, αυτοδυναμία. 160-170 δεν τα πολύ μετράει. Στο δικό το παντοδυναμία το σου λέει. Στο δικό μας χώρο πρέπει να σας πω ότι υπάρχει στους ανθρώπους που μας ψήφισαν. Υπάρχει πείσμα να επιβεβαιωθεί η μεγάλη νίκη. Και έτσι κινούνται. Τώρα, τα περί παντοδυναμία που τα ακούω. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης θα πούνε τα δικά τους επιχειρήματα. Νομίζω ότι αντιβαίνει στη δημοκρατική αρχή. Τις εκλογές τις κάνουμε γιατί ψηφίζουν οι πολίτες και δίνουν μια συγκεκριμένη εντολή. Είτε είναι τόσο τις 100 ή παραπάνω τις 100, δεν πάβει να είναι μια συγκεκριμένη λαϊκή εντολή η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Σωστά. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι η Βουλή των Ελλήνων θα είναι εκεί, η αντιπολίτευση θα είναι εκεί. Τα θεσμικά αντίβαρα θα λειτουργήσουν. Δεν καταλαβαίνω αυτό τον μπαμπούλα ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει αντί 155-165 βουλευτές. Πού είναι ο αυταρχισμός, πού είναι ο απολυταρχισμός, πού είναι η παντοδυναμία. Τη δύναμη και την νομιμοποίηση μιας κυβέρνησης τη δίνουν οι πολίτες και εμείς δίνουμε και καταθέτουμε τα εχέγγυα της αντίληψής μας για τη λειτουργία του κράτους που είναι δημοκρατικός παντοδύναμος, είναι ο πολίτης. Κανένα ακόμα. Κύριε Τεμπονέρα, αυτό είναι μπαμπούλα, σου λέτε. Δηλαδή, εσείς λέτε παντοδυναμία Μητσοτάκη. Όχι, μόνο ορμπανοποίηση. Ορμπανοποίηση. Ναι. Το λέει ο Τσίπρας συνέχεια, το έχω ακούσει πολλές φορές. Άρα, αυτό είναι ένας μπαμπούλας που βάζει τον κόσμο να του πείτε, ελάτε σε εμάς. Καταρχήν, να δούμε αν αυτό είναι αυθαίρετο ή αν προκύπτει από συγκεκριμένες ενδείξεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα, υπάρχει από ό,τι φαίνεται σημάδι αλαζονίας όταν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στην επομένη των εκλογών του Μαΐου βγαίνει και ζητάει 180 βουλευτές για να αλλάξει το Σύνταγμα. Αν ρωτήσω τον κύριο Κουμουτσάκο να μου πει αυτή τη στιγμή πέραν του άρθρου 16 άλλα δύο άρθρα τα οποία προτίθεται η Νέα Δημοκρατία να προτείνει προς αναθεώρηση, είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου απαντήσει. Πρώτο σημάδι. Δεύτερο. Είναι σημάδι άραγε. Βεβαίως. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν η επόμενη βολή θα είναι προτήρουσα ότι προς αναθεώρηση, θα έπρεπε ο ελληνικός λαός, αν ζητάτε ή αυτοδυναμία, ζητάτε οτιδήποτε άλλο, αφού έχετε σκοπό να προχωρήσετε μια τέτοια ενέργεια, θα έπρεπε να ξέρει τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τι έχετε σκοπό να κάνετε. Για παράδειγμα, θα αλλάξετε το άρθρο 24 για το περιβάλλον, θα αλλάξετε το καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, θα αλλάξετε. Θέτω ερωτήματα. Καθεστώς. Θα σας πω γιατί δεν είναι μονιμότητας να απαντήσω. Δημοσιών υπαλλήλων. Εγώ δεν σας διακόψα. Λέω λοιπόν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν σας διακόψα. Λέω λοιπόν, μην δεσμεύεστε γιατί έχετε δώσει συγκεκριμένα δείγματα γραφής. Όχι μόνο τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης θυμίζει ότι. Δεν θέλω να σας διακόψω, θα μιλήσω μετά. Ήταν ο λόγος των απολύσεων το 2013 λοιπόν. Άρα δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Το δεύτερο σημάδι αλαζονίας κατά την άποψή μου έχει να κάνει με αυτό που είδαμε όλοι on camera με την κυρία Μπακογιάννη να ανεβαίνει στη μειονότητα σε φτωχούς ανθρώπους και να τους απειλεί ούτε λίγο ούτε πολύ. Ότι αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, θα υπάρξει πρόβλημα. Είναι αυτό σημάδι αλαζονίας. Τρίτο σημάδι αλαζονίας.
Αν είχαμε τρεις εβδομάδες ακόμα, πολύ πιθανό να είχαμε κάθε εβδομάδα και μια διαγραφή ενός υποψήφου βουλευτή, διότι εδώ αποκαλύπτεται μια κρυφή ατζέντα. Εχθές, ο ίδιος ο κύριος Κυλακάκης ήταν εκείνος ο οποίος διαπίστωσε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση, απόκληση, μέρα με τη νύχτα δηλαδή, μεταξύ του προγράμματος σταθερότητας που καταθέθηκε πριν δύο μήνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάνε για αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα 25%, δεν προκύπτει καλά-καλά αύξηση που να ξεπερνάει το 1,4%. Μιλάνε για αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου και 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας και προκύπτει ότι όχι δεν υπάρξει μόνο αύξηση, αλλά θα υπάρξει και μείωση των δαπανών κατά 730 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάνε για στήριξη του κοινωνικού κράτους και προκύπτει μείωση των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λένε για προσλήψεις 50.000 και αποκαλύπτεται μόλις εχθές ότι δεν υπάρχει ούτε μία νέα πρόσληψη μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας. Να ρωτήσω κάτι. Λένε απλά ότι μόνο και μόνο θα αντικατασταθούν όσοι αποχωρήσουν λόγω συνταξιότητας. Αυτό ξέρετε, σημαίνει. Από όλο το δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει, προσέξτε. Από όλο το δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι όσους δασκάλους είχαμε, θα έχουμε. Όσους διασώστες στο ΕΚΑΒ με τα τραγικά περιστατικά είχαμε. Όχι. Θα απαντήσω στο όχι σας. Όχι, δεν είναι μου. Η Νέα Δημοκρατία το λέει. Τι απαντάει, τι λέει. Λέει ότι θα κάνουμε ένα μείγμα προσλήψεων διαφορετικό και θα ενισχύσουμε τομείς της δημόσιας, του δημόσιου τομέα, ο οποίος έχει υστέρηση. Χωρίς να διαταραχθεί το ένα προς ένα, βέβαια. Αυτό που δεν μας λένε, βέβαια, ξέρετε ποιο είναι. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Στάθη, μια υπηρεσία αυτή τη στιγμή η οποία. Την οποία οι άνθρωποι δεν έχουν καρέκλες να κάτσουν ή είναι υπεράριθμοι αυτή τη στιγμή. Πάμε μαζί στους Δήμους, πάμε μαζί στα σχολεία, πάμε μαζί στα νοσοκομεία, πάμε στους φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Πόσο να αυξηθεί το δημόσιο συνολικά, πόσο να πάρουμε. Εγώ λέω ότι στο ΕΣΥ τουλάχιστον, εμείς έχουμε ανακοινώσει 15.000 στοχευμένες προσλήψεις, νέες προσλήψεις, εφαρμόζοντας τι, όχι μνημόνιο. Ο κ. Κουμουτσάκος πρέπει να ξέρει και η Νέα Δημοκρατία ότι το 2018 ήμασταν εμείς εκείνοι οι οποίοι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Άρα ο κανόνας ένα προς ένα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Λέμε, για να μην έχουμε περιστατικά. Για να μην ο κύριος Κουρλέτς, εδώ προηγουμένως τον ρωτήσαμε, μας είπε 1:1,5 ότι είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό έχουμε πει. Έχουμε πει λοιπόν ότι για να προκύψουν 15.000 επιπλέον προσλήψεις, το 1,5:1, δηλαδή για κάθε μία αποχώρηση θα γίνεται 1,5 πρόσληψη αυτή τη στιγμή, μπορεί για τα πρώτα 3-4 χρόνια να μας δώσει μια τέτοια αύξηση, προκειμένου τι, να μην πεθαίνει ο κόσμος στην καρότσα του φορτηγού. Όχι μόνο και να μην πεθαίνουν νέοι άνθρωποι για την υγεία, μόνο γενικώς για το δημόσιο, κύριε Δεμονέα. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μιλήσει και για προσλήψεις εκεί που χρειάζονται πραγματικά ενίσχυση. Το ίδιο χρειάζεται και η δημόσια εκπαίδευση. Για να το καταλάβω. Εγώ. Η σε όλο το δημόσιο τομέα θα είναι 1:1,5 ή μόνο στην υγεία. Αυτό αφορά την υγεία που έχουμε πει. 1:1,5 στην υγεία, λέτε. Γιατί έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα ότι εκεί υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο το αναγνωρίζει η Δημοκρατία. Δεν το αρνείται. Κατανοητό δηλαδή, κατανοητό απολύτως. Πόσους δημοσίους υπαλλήλους να πάρουμε εκτός. Ακούστε με, ακούστε με. 600.000 έχουμε. Καταρχήν, ακούστε με. Υπάρχουν τομείς οι οποίοι είναι αναπτυξιακοί τομείς. Και είναι αποψηλωμένη. Ναι. Δηλαδή η υγεία, πέρα από το κοινωνικό και το ανθρώπινο, είναι και μια αναπτυξιακή επένδυση. Προφανώς. Έτσι. Δεν θα πω μόνο στα νησιά. Παράδειγμα, στα νησιά δέχονται 10-20 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Ναι. Η υγεία στα νησιά είναι αποψηλωμένη. Εμείς λοιπόν ζητάμε να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις γιατρών και νοσηλευτών. Ωραία. Ζητάμε να απελευθερωθεί η λίστα των ειδικοτήτων, διότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία και τι λέει, εμείς τους καλούμε να δουλέψουν, αλλά δεν έρχονται. Προσέξτε με όμως, καλούν να πάνε επικουρικοί. Προτιμά κάποιος αντί να πάει επικουρικός να πάει στο εξωτερικό, να πάρει καλύτερο μισθό και να ζήσει καλύτερα. Ναι. Εμείς ζητάμε λοιπόν μόνιμες προσλήψεις. Ωραία. Μπορείτε μόνιμες, να μας το θέσετε μόνιμες. Αριθμητικά λίγο να το καταλάβουμε. Δεν βάζω ο ΣΥΡΙΖΑ λέει. Με ναι, βάση... μισό λεπτό. Ακούστε με, είναι εδώ διακόδοση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 1:1,5. Λέει αριθμό. Ότι όπου χρειάζεται. Μα, μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο στο δημόσιο τομέα. Με συγχωρείτε. Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν πρέπει να υπάρξει πρόσληψη ανθρώπων όπου υπάρχει ασυδοσία στην αγορά και έρχονται και επικαλούνται, λέει, μα δεν έχω κόσμο να κάνω έλεγχο. Εσείς είστε πολύ έμπειρος. Εντάξει. Γιατί είναι άλλο πράγμα λοιπόν, οι προσλήψεις στα κενά πω, και άλλο πράγμα να διωγγώσουμε το δημόσιο δεν τομέα. Δεν διωγγώνεις κανένα δημόσιο τομέα. Εδώ βάζουν ένα στόχο όταν όμως και εδώ βάζουν υπάρχει, ένα στόχο. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, όταν, λένε όταν, να σου το πούμε, δεν υπάρχει έλεγχο στην αγορά γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Τι θα κάνεις. Θα πας στη λογική, τη λογιστική, τι χρειάζομαι και πώς θα είναι 1:1,5. Θα στελεχώσω. Όχι, δηλαδή έτσι. Όχι, θα στελεχώσω. Να μην υπάρχει μέτρο. Θα στελεχώσω υπηρεσίες, θα στελεχώσω υπηρεσίες αναγκαίες που έχουν να κάνουν με
τον έλεγχο και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, αλλά θα και αφαιρέσω την ανάπτυξη από αλλού όμως. Και την ανάπτυξη. Θα αφαιρέσω από αλλού. Όπου δεν χρειάζεται, θα αφαιρέσεις ή θα το λιγοστέψεις. Στην υγεία δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή όχι των ανθρώπων. Όχι απολύσεις, δεν εννοείται απολύσεις. Μεγαλύτερη επένδυση οικονομικής απόδοσης από την υγεία των ανθρώπων. Λοιπόν, τι χρειάζεται η υγεία? Χρειάζεται 6.000 γιατρούς και 20.000 νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό, άρα 26 αυτό λέτε εσείς. 10, 15, 26. Αυτό πρέπει να καλυφθεί, εμείς λέμε, όλα τα κενά να καλυφθούν στην υγεία. Είναι αναπτυξιακή επένδυση. Δεν είναι μόνο όταν, το νούμερο όταν των υπαλλήλων. Όταν ο κόσμος θα σφέρω... υγεία. Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Ακούστε, μιλάμε για ένα πλέγμα. Ένα σχέδιο που έχει να κάνει με τις αμοιβές, ένα σχέδιο που έχει να κάνει όχι μόνο με τις προσλήψεις, με το πώς, για παράδειγμα, θα μπορέσει να ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, πώς θα μπορέσει, για παράδειγμα, να στηρίξεις τα νοσοκομεία, πώς θα μπορέσει να κάνεις πραγματική ψηφιοποίηση. Θέλω να πω ότι μπορεί να λέμε ένα νούμερο και να πετάμε ένα νούμερο στον αέρα. Αλλά αυτό δεν λέω. Εντάξει, να ολοκληρώσω. Δεν διέκοψε. Μια κουβέντα. Ο δημόσιος τομέας παίρνει όλα τα βαριά περιστατικά στην υγεία. Και όλα τα ελαφριά περιστατικά τα στέλνει για να δείτε ακριβώς ότι υπάρχουν ανακατανομές. Εγώ βλέπω και προσανατολή στη συζήτηση πάνε 600.000 δημόσιοι πέρα γίνουν ανακατανομές. Θα πάνε όλοι στα Νέα Δημοκρατία στους υπουργούς, θα τους βάλει, αλλά δεν τα περιστατικά στην ιδιωτική υγεία, όπου το κόστος είναι τρεις φορές πάνω από το δημόσιο κόστος. Ελάτε κύριε Πρόεδρε. Επανέρχομαι στο μείζον για μας. Το μείζον αγαθό είναι το αγαθό της υγείας. Ένα γρήγορο κύκλο για να προλάβουμε, παρακαλώ. Επανέρχομαι στο μείζον για μας θέμα. Ιδιωτικές δαπάνες της κατηγορίας αντιπολίτευσης περί αλαζονίας. Έχουν πάρει μια λέξη και την έχουν κάνει λάστιχο. Για ό,τι πούμε, αλαζονία. Για ό,τι προτείνουμε, αλαζονία. Έχουν υπάρξει εκλογές. Πριν 20 μέρες, ο ελληνικός λαός εκφράστηκε. Εκφράστηκε με έναν τρόπο. Εμείς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε με τον τρόπο που εκφράστηκε. Είναι αν θέλετε το κεφάλαιό μας. Δηλαδή, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν σας διακόψα, δεν σας διακόψα. Λοιπόν, δηλαδή, αυτό νομοποιήσει όλα την ψήφο του. Και έρχεται, προσέξτε, εκείνη που επίσης έκρινε ο ελληνικός λαός. Και πρέπει να το σεβόμαστε, έτσι. Ο ένας πήρε ένα ποσοστό 20%, άλλος 11%. Και εγκαλεί κάθε μας πρόταση, εμείς, που μας έδωσε τέλος πάντων ένα 40%. Η αλαζονία που βρίσκεται. Σε εμάς που λέμε, ρε παιδιά, αυτές είναι οι θέσεις μας και αυτά πιστεύουμε. Όχι, θα σας αφήσουμε να κάνετε και... διαλογία ασθενών, κύριε Πουτσάκο. Λοιπόν. Θα σας αφήσουμε να κάνετε διαλογία ασθενών. Πάμε λοιπόν παρακάτω, πάμε στην ουσία. Η αλαζονία λοιπόν, η αλαζονία δεν ήταν ποτέ χαρακτηριστικό της κυβέρνησης. Αναφερθήκατε σε δύο δηλώσεις. Οι δύο δηλώσεις αυτές έχουν κλείσει με τις τοποθετήσεις του ενός ανθρώπου που δεσμεύει την παράταξη. Του αρχηγού. Και για το 180 έχει απαντήσει ότι εμείς θέλουμε ευρύτερες συνεργασίες. Δεν μας κουνάτε το δάχτυλο για την αλλαγή. Για την αλλαγή δεν σας διέκοψα, κύριε Ντεμπονέρα. Δεν μας αναφέρετε δηλώσεις άλλων τελεχών. Δεν σας διέκοψα, δεν δέχομαι διακοπή. Πήγε ο Πρωθυπουργός και είπε ευρεία, όσο το δυνατόν πιο ευρεία συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κανέναν άνθρωπο να προσλάβετε. Και πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Πείτε μας δύο άρθρα, κύριε Κουμουτσάκο. Το δύο εσύ, εδώ θέλω να μου τοποθετήσετε κάτι. Έχουμε δημόσια υγεία. Έχουμε δημόσια υγεία. Δεν έχετε δημόσια υγεία. Μην με διακόπτετε, κύριε Ντεμπονέρα. Ήρατε την απολυτική απασχόληση των γιατρών. Μην με διακόπτετε, δεν παίρνετε ψήφους έτσι. Ελάτε, παρακαλώ. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση πολιτείας να καλύψει την ανάγκη σε υγεία των πολιτών. Εμείς πιστεύουμε σε ένα δημόσιο, δωρεάν και προσβάσιμο από όλους Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Όλη τη δύναμη πυρός, δημόσια και ιδιωτική, προς όφελος των πολιτών. Μπορείτε να το πείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε πάλι μια 150 μετανάστες σε κάποια νησίδα στον Εύρο. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά. Σε λίγη ώρα. Πληροφορία λοιπόν, υπάρχει... είναι πόσοι, Γεωργία, 150 μετανάστες. Στα Μαράσια πάλι. Σε νησίδα πάνω, 150 και είναι επιχείρηση τώρα, είναι σε Τούρκοι. Σε εξέλιξη προσπαθούν να δούμε τι θα γίνει. Δεν τελειώνει αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω αυτή τη φορά να μην φταίνε πάλι οι ελληνικές αρχές κατά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ελάτε, κύριε Τεμπονέρα. Δεν το ξέρουμε αυτό τώρα. Εγώ ζήτησα ξανά ο κ. Κουμουτσάκος να μας πει πέραν του άρθρου 16, το οποίο έχει. Ποιο άλλο θα αναθεωρηθεί. Δεν έχω πάρει μια απάντηση μέχρι τώρα. Άρα αυτό με κάνει να πιστεύω, όπως και όλο τον ελληνικό λαό, ότι εδώ υπάρχει ξεκάθαρα κρυφή ατζέντα. Κρυφή ατζέντα την οποία στην την είδαμε. Την αναθεώρηση του συντάγματος. Όχι μόνο. Σας είπα την απόκριση μεγάλη που υπάρχει ζητήματα. Μεταξύ προγράμματος. Μισθού. Για το συντάγμα. Βαθύ κράτος. Αυτή είναι η στίχη μας.
Μπορείτε αυτή να μου πείτε ποια άρθρα, με αυτού ζητάμε την ψήφο των ελληνικών λαών. Ποια άλλα. Προσέξτε. Διεκδικείτε και ζητά την αυτοδυναμία. Λέτε ότι η επόμενη βουλή θα είναι προτείνουσα προ αναθεώρηση. Και σα λέω το εξή. Αφού το λέτε. Αφού λέτε ότι θα αναθεώρησε το Σύνταγμα. Μπορείτε να μου πείτε δύο άρθρα. Βάσει των όσων λέμε. Αν έχουμε την ψήφο του ελληνικού λαού, πάνε να πει ότι έχουμε κρυφή ατζέντα. Όχι. Σα ρωτάω. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε. Σα ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δύο άρθρα μπορείτε να μου πείτε πέραν του άρθρου 16. Θυμάστε, πολύ απλά. Γιατί πρέπει να σας πω. Γιατί ανακοινώσατε ότι η επόμενη βουλή θα είναι προτείνουσα. Πρώτα απ' όλα συμφωνείτε με το άρθρο 16, να σας αφήσουμε μετά. Όχι, δεν συμφωνούμε. Φυσικά δεν συμφωνούμε. Το ένα που γνωρίζετε, είσαστε εκπρόσωποι της οπισθοδρόμησης. Μπορείτε να μου πείτε δύο άρθρα. Είσαστε εκπρόσωποι της οπισθοδρόμησης μόνο που το λέτε. Δύο άλλα άρθρα μπορείτε να μου πείτε. Το 16 μόνο. Εσείς θα το υποστηρίξετε. Δεν είπατε αυτό. Το 16 μόνο αυτό. Θα το υποστηρίξετε. Την αναθεώρηση των εξυγχρονισμών των ελληνικών πανεπιστημίων θα την υποστηρίξετε. Το άρθρο 16 να κάνουμε μια συζήτηση και άλλα πολλά άρθρα. Να κάνουμε, να κάνουμε λοιπόν συζήτηση. Το άρθρο 16 το Πασόκ, τι λέει για το άρθρο 16. Να κάνουμε συζήτηση επί του συγκεκριμένου, κύριε Ντεμπονέρα. Δεν ξέρουμε τα άλλα αυτά που ξέρουμε. Ποιες είναι οι θέσεις σας. Ελάτε για να κλείσω. Πίσω. Πίσω παρελθόν. Αραχνιασμένες θέσεις, ξεπερασμένες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καρχημάκη για να κλείσουμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ. Τα κόντρα. Πέστε μας για το άρθρο 16 το λίγο. Το μιλάει για μη κρατικά πανεπιστήμια, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά με προϋποθέσεις της αναβάθμισης ναι, της δημόσιας. Δηλαδή. Δεν λέμε ναι, λέμε τις ούτε δημόσιας, τι της λέτε, δημόσιας μεγάλη μου. Αυτό δεν τώρα δεν στέκει που λες. Ούτε Μητσοτάκης, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρα. Δεν μπορεί τα ελληνικά. Δεν μπορείς πρώτα να βγάλεις το νόμο και μετά με βάση το νόμο να κάνεις την αλλαγή του άρθρου. Δεν μπορεί τα ελληνικά πανεπιστήμια να έχουν χρηματοδότηση 260 εκατομμύρια ευρώ όλα. Και ένα πανεπιστήμιο ούτε Τσίπρας, ούτε Μητσοτάκης, ούτε θέμα του δημοκρατία. Δεν εδώ σου λέει, Μιχάλη μου, δύο λεπτά. Δεν μπορεί σου λέει, δημόσια, εγώ που θα στείλω το παιδί μου στην Κύπρο ή στην Αγγλία. Δημόσια, ο Ντεμπονέρας λέει όχι, κύριε. Κρατικό πανεπιστήμιο αυτό. Αυτό λέει. Εσύ λες. Εσύ λες. Δημόσια, τριτοβάθμια. Όχι, εσύ λες. Κάτσε να σου μιλήσω. Εσύ λες. Πρώτα θα μου πεις τον νόμο και μετά με βάση τον νόμο θα αλλάξει το άρθρο του Συντάγματος. Δεν πάει έτσι. Άρα λέτε όχι από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Όχι. Άρα λέτε όχι. Όχι. Και να δούμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι, κοιτάξτε. Αυτή είναι η υλοποίηση τη φιλοσοφία ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας επί του άρθρου 16 του συντάγματος. Λοιπόν, πάντα κάθε στιγμή.